Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι του LTM, πιο γνωστόν εγώ είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σήμερα θα παίξουμε Leap of Fate, ένα παιχνίδι το οποίο το έχω δοκιμάσει πριν πάρα πολύ καιρό, δεν το είχαμε δείξει όμως, όταν είχε πρωτοβγεί σε Early Access και έχει πρόσφατα κυκλοφόρησε κανονικά σε πλήρη έκδοση στον υπολογιστή, στο Steam, είναι full game και είναι ένα roguelike survival dual stick shooter RPG. Όλα αυτά μαζί είναι. Είναι ωραίο και έχει και κάρτες όπως βλέπετε. Ουσιαστικά ξεκινάς με Shadow Bolt. Ωραία. Ξεκινάς λοιπόν σε κάθε πίστα, ας πούμε, ξαναπαίξω αυτό το κάθε πίστα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο μάγος μου, ο Aeon, στην αρχή. Κάτσε να μικρύνω λίγο. Αυτός είναι ο μάγος μου. Εγώ τον κουνώ με το χειριστήριο, το έχω εδώ πέρα το χειριστήριο του Xbox One. Έτσι, και ουσιαστικά έχεις αυτό το μαγικό. Τώρα είναι άδεια πιστεύει την καθάριζα πριν από λίγο. Μπορεί να διαλύσει τα πάντα και έχεις και κάποιες ικανότητες τις οποίες αναβαθμίζεις σε κάθε πίστα. Όταν τελειώσει την πίστα, κάνεις ένα μαγικό και κάνεις teleport και πας στην επόμενη εδώ πέρα για να την ξεκλειδώσεις. Χρειάζομαι κλειδί και μάλιστα ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, εδώ από πάνω. Εδώ, στη φατσούλα, έχω δύο κλειδιά. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να μπω στο mystery. Έτσι, οπότε το πατήσω το ένα κλειδί και θα ανοίξω αυτή την κάρτα η οποία θα μου ξεκλειδώσει εδώ πέρα δωράκια. Και πήρα ένα κεραυνό ακόμα και πήρα και ενέργεια, την οποία δεν τη χρειάζομαι γιατί είμαι σε full health. Εδώ μέσα δεν μπορώ να διαλύσω τίποτα. Λοιπόν, ουσιαστικά παίζεις μέχρι να πεθάνεις τελείως. Έτσι, α, εδώ έχει ένα shop. Έχω χρήματα, μαζεύω mana. Αυτό το 226 που γράφω πάνω είναι το mana μου. Δεν χρειάζομαι ενέργεια. Random glyph μπορώ να πάρω. Να πάρω ένα random glyph. Ωραία. Πήρα το random glyph. Silver stars. Και ένα καινούριο glyph εδώ. Εδώ τι είναι. Α, το shop που πήγα πριν. Δεν χρειάζεται να πάρω το πάλι εδώ. Οκ. Εδώ είναι ο Guardian. Εδώ είναι ένα challenge. Και εδώ πέρα έχει επίσης εχθρούς. Πάμε να δούμε λίγο τους εχθρούς. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτή εδώ πέρα. Αυτή είναι η μία από τις δυνάμεις που έχω. Και φαίνεται ότι μίκρινε. Γιατί είπα αριστερά. Αυτή δείχνει αυτό το πέρα το πάτο που αμάν διαλύουμε κάτι περίμενε φίλε. Γιατί να τεινάζουν και εμένα αυτά εδώ. Φαίνεται η ενέργεια μου πάνω. Έτσι. Οκ, πρέπει να πάω εκεί πέρα τώρα. Λοιπόν, εδώ ακριβώς βλέπετε ακριβώς πάνω το κεφάλι μου, εδώ πέρα σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η μία η δύναμη που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω καθώς πατημένο αυτό και εμφανίζεται αυτός ο στόχος. Οπότε κάνει αυτή την τέτοια. Οπότε μειώθηκε κατά ένα. Και έχω και τη δεύτερη δύναμη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα που μόλις, το random clip που μόλις πήρα. Α, είναι ωραία αυτή. Φίλε, ωραία ήταν αυτή. Μαζεύω τις ενέργειες. Τώρα εδώ πέρα χρειάζομαι. Χρειάστηκα κλειδί να το ξεκλειδώσω, μου τελειώσαν τα κλειδιά. Με το που μου βγάζει το teleport σημαίνει ότι μπορώ να φύγω από εδώ πέρα και να πάω στην επόμενη κάρτα. Εδώ έχω. Μπορώ να πάρω gift γιατί έχω βρει τα τρία παπαράκια και τις γέμισα τις κάρτες. Μπορώ να κάνω ένα upgrade όμως. Και να πάω στο κομμάτι του upgrade για να δείτε και το κομμάτι του upgrade. Έχω passive και attack skills. Αυτό εδώ πέρα που θα πάω μπορώ να πάω και mobility skills. Αλλά τώρα ξεκινούνται το passive skills. Οπότε μπορώ να πάω σε ένα από τα passive skills και να το αναβαθμίσω. Χρειάζομαι και ενέργεια. Mana runner. Ωραία. Αναβάθμισα αυτό εδώ πέρα τώρα. Θα πάω στο challenge και μετά θα πάω στον Guardian ή να πάω πρώτα to succeed kill the marked enemy last after having killed everything else. Ωραία. Αυτό είναι ειδικό challenge. Παίζω μέχρι να πεθάνω. Μέχρι να πεθάνω, σκοτώσω πρώτα τους υπόλοιπους. Όχι ρε φίλε, το έχασα. Γιατί δεν τον σκότωσα τελευταίο. Δεν πήρα τίποτα, την έχασα αυτή την πίστα. Και προφανώς θα την ξαναπαίξω. Όχι, γιατί την έχω καθαρίσει, έτσι. Οπότε συνεχίζω. Αυτό πάνω απ' έξω εδώ πέρα που έχει βλέψει εδώ πέρα. Όταν έχει δύο νεκροκεφαλές, σημαίνει είναι πιο δύσκολη πίστα από αυτές που έχουν έναν και μεγαλύτερο σεντούκι, άρα καλύτερο δώρο. Every attack kills in one shot. One shot kill this effect applies to you as well. Μπορώ να πεθάνω τώρα γιατί κάθε τέτοια, αν με πετύχουν μία φορά, σημαίνει ότι πεθάνω κατευθείαν επί τόπου.
Εδώ πρέπει να προσέχω. Μην με πετύχουνε. Γιατί και εμένα η ενέργειά μου είναι περιορισμένη. Ωραία, τους καθάρισα. Τώρα θα βγουν άλλοι μου που θα πατήσω εδώ. Ωραία. Πέθανε κι αυτός. Κάτσε ρε. Ωραία, το κατάφερα. Πήρα και μάνα, πήρα και κάτι ακόμα και την καθάρισα και αυτή την πίστα. Μπορώ να πάω στο upgrade τώρα εδώ πέρα. Βλέπετε, όσο δεν έχω αρκετό μάνα για να κάνω κάποιο upgrade. Όσο παίζεις, ξεκλειδώνονται καινούριες κάρτες. Μπορώ να πάω στο combat για να καθαρίσω και αυτήν εδώ την πίστα. Οι πίστες είναι ουσιαστικά... δημιουργούνται κάθε φορά από την αρχή. Δεν μπορεί να παίξεις ποτέ το ίδιο. Κάθε φορά που πεθαίνεις, ουσιαστικά ξαναξεκινάς το παιχνίδι από την αρχή και απλά προσπαθείς να ολοκληρώσεις αποστολές για να ξεκλειδώσεις καινούριους χαρακτήρες. Πρέπει να βρω κάπου ενέργεια. Πάω εδώ στο shop, μήπως μπορέσω να αγοράσω τι έχει εδώ πέρα. Ενέργεια. Γιατί δεν είχα αρκετή. Δεν έχω αρκετά λεφτά εδώ πέρα. Γιατί τώρα πρέπει να πάω στο boss για να το καθαρίσω. Το οποίο είναι αυτό εδώ, το μποσάκι. Το οποίο έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να το καθαρίσω, αλλά δεν το έχω καταφέρει. Πρέπει να το βγάλω να σκοτώσω τους υπόλοιπους χωρίς να χάσω ενέργεια, γιατί έχω πολύ λίγη ενέργεια. Και χωρίς να... Ωραία. Να τελειώσουν και οι δυνάμεις μου. Να το boss, εδώ είναι. Ω, αυτός είναι άλλος Guardian σχέση με πριν. Αμάν, μην πεθάνεις. Καθάρισε τον, α. Τον έβγαλα. Οπ, ήταν εύκολος αυτός. Ω, και τι έχω εδώ πέρα. Κάτσε, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα, το έχω ξεχάσει. Όχι, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Οπ, την έβγαλα. Άντος, και εμφανίστηκε ο κεφάλας αυτός εδώ πέρα. Με το ένα μάτι. Είμαστε μονικός, υποτίθεται. Τι έκανε μεγάλο μου. Κάτι μου έκανε. Choose the reward. Έβγαλα την πίστα, το mission, και οπότε μπορώ να έχω reward. Spawn a dummy that attracts enemies. Long term investment. Each level starting with the next one. Extra player card can be found in the deck of bonus cards. Shadow walks and cliffs that were activated using energy cell deal more damage. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, reach level 2 στο mission εδώ. Κάτσε, περίμενε. Πας εδώ πέρα και ξαναδιαξεκινάς κάρτες. Level 2 of 6. Έτσι. Ωραία. Ξεκινάω με δύο κεφάλια χωρίς καλό τέτοιο, το οποίο σημαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι από πάνω δεν έχω τίποτα. Αυτά τα clockwork keys, τα οποία τα βρίσκω μέσα στο παιχνίδι για να μπορέσω να το ξεκλειδώσω. Εδώ δεν έχει τίποτα. Οκ. Okay. Πάμε εδώ. Δύσκολη αυτή. Έλα. Δεν θέλω να πεθάνω από τώρα. Γυρίσαμε πίσω αυτά. Να μην τα δικά μου αυτά. Όχι, μην με καθαρίσει. Είναι ένας ακόμα. Κάποιος έχει εδώ πέρα δεύτερο γύρο. Δείχνει πάνω δεξιά πόσους γύρους εχθρών έχω, οι οποίοι ξεκλειδώνουν. Όχι! Τους καθάρισα, μπράβο. Με τη μαγεία μου, γιατί είμαι ένας μεγάλος μάγος. Εγώ ο Καρέτσος. Τους καθάρισα. Και τι, θα πάρω ένα μικρό συντουκάκι το οποίο θα έχει παπαριές μέσα, φαντάζομαι. Ναι, μόνο μάνα έχει. Έλα ρε μάνα. Μόνο μάνα μου βγάζεις. Βλέπετε ότι έχω συγκεκριμένο αριθμό εξτρά ικανότητων που μπορώ να χρησιμοποιήσω σε κάθε πίστα, αλλά κάθε φορά που μπαίνω σε καινούριο κάρτα ουσιαστικά μου δίνει... ωραία, πήρα ενέργεια, καλή φάση. Ουσιαστικά μου ξαναγεμίζουν, γιατί οι μπάρες έχουν συγκεκριμένες 4 χρήσεις. Πάω στο shop, να δω τι μπορώ να αγοράσω εδώ πέρα, έχω να αγοράσω. Destiny Runes Key, γιατί δεν έχω κανένα κλειδί. Ωραία, κάτι, θα πάρω ένα κλειδάκι. Θα πάρω και Destiny Runes. Γιατί δεν είχα κανένα κλειδί και θα φύγω από εδώ πέρα. Και πάμε τώρα στις εδώ πέρα. Destiny Runes. Τι να πάρω εδώ. Ξεκλείδωσα τις υπόλοιπες. Πω, δύσκολη. Κάτσε, περίμενε. Πάω σε αυτό εδώ πέρα. Άλλαξε την κατάσταση με τις κάρτες.
φαίνεται εύκολη να τη βγάλω. Ωραία, μειώθηκε η ενέργεια εδώ πέρα στο συγκεκριμένο όπλο. Έτσι. Αλλά τώρα που την καθάρισα την πίστα. Χρειάζομαι κλειδί. Το ξεκλείδωσα. Αλλά πήρα βλακίες. Φεύγω από εδώ πέρα. Πάω στην επόμενη. Ξεκλείδωσα για το κάτω. Combat, combat. Θα πάω εδώ στο combat που είναι πιο δύσκολο. Μικρές πίστες. Οι οποίες έχουν. Κάτσε γιατί αυτά δυνάζονται σίγουρα. Α, για να βγάζουμε. Όχι! Όχι, 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 ρε φίλε! Πάρε αυτές. Θα πάρω ενέργεια εδώ. Οκ. Μην χρησιμοποιήσω την αγία μου τώρα για αυτό το πράγμα. Έχω χρησιμοποιήσει 4, ένα από 5 στο ένα και ένα από τα 3 στο άλλο. Είναι ωραίο που το βρήκα αυτό γιατί είναι δυνατό. Είναι το πιο πολύ που έχω προχωρήσει μέχρι τώρα. Όχι, ρε, τα πάρα. Φέρε το ντουκέτο, φέρε το σεντούκι, φέρε μου τα πράγματα. Και ενέργεια, απ' όλα πήρα. Εξαιρετικά μπορώ να πω. Μίστερι. Ας κάνουμε το combat το... Ας το πάω στο μίστερι, το ξεκλείδωσα, να δούμε τι είναι αυτό το μίστερι. Να δούμε τι θα μου βγάλει. Ω, τι πήρα. Ω, μεγάλωσα την ενέργειά μου, πήρα ένα σκαλοπατάκι ενέργειας ακόμα. Εξαιρετικά, πολύ μεγάλη κολοφαρδία μπορώ να πω. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το upgrade μας τώρα. Not enough mana. Έλα ρε μάνα γαμώ την μάνα. Οκ, εδώ τι είναι αυτός εδώ. Combat, combat. Πάω να κάνω αυτό το combat και μετά θα αφήσω το δύσκολο στο τέλος. Τι είναι αυτό εκεί ρε. Εδώ μεταξύ όπως βλέπετε τα γραφικά είναι cell shaded. Έτσι είναι. Πολύ όμορφο τσκάμαν. Ποιο είναι αυτός. Είναι αυτός έχει ασπίδα. Α, βγάζει ασπίδα. Ωπ, τον διάλυσα όμως με το γρήγορο. Πάει αυτός. Πάει ο χοντρός ρομπότης. Δεύτερος γύρος. Εύκολες είναι αυτές οι πίστες. Καλά, εύκολες μέχρι να πεθάνε βασικά. Θα τρίξετε εκεί πέρα τις αυτούς. Όπω ρε φίλε, δεν έχω αφήσει τίποτα όρθιο, έτσι. Πάρτα! Πάει. Χωρίς να χάσω ενέργεια. Ω, πήρα και ένα τέτοιο. Ενέργεια δεν χρειάζομαι καν. Φαντάσου. Ξεκλείδωσα ένα αυτό που χρειάζεται εδώ πάνω. Να το πήρα. Πήρα ένα. Μπορώ να βγάλω το upgrade ή το gift ή το glyph. Όμως να πάρω αυτό. Ας πάρω το glyph. Αυτή τη φορά. Τι θα πάρω. Τι θα μου δώσεις! Path of Initiate. Αμάν τι είναι αυτό, γιατί μου άλλαξες το άλλο ρε φίλε. Είναι καλύτερο αυτό το προηγούμενο που είχα. Ποιος ξέρει. Τι θα κάνει αυτό. Τι δείχνει εδώ. Path of Initiate. Α, διαλέγω ποιο θα χρησιμοποιώ σε κάθε πίστα, έτσι. Ok, place and rotate and damage trail of fire. Ok, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό τώρα. Combat. Πάμε στη δύσκολη πίστα. Για να το δούμε αυτό. Ωραίο φαίνεται. Αλλά έχω μόνο 3 χρήσεις. Όχι ρε! Ασπουδιά. Μάλιστα. Τι τέρατα είναι αυτά. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν βλέπω να ψοφάω γρήγορα. 3 γύρι. Πέθανα. Πέθανα γαμώ την τρέλα μου, πέθανα. Αμώ το πέθανα και δεν μπορώ να κάνω και continue γιατί δεν έχω αρκετά τέτοια μαζέψει. Οπότε give up κάνεις και εδώ πέρα τελειώνει ουσιαστικά και σου βγάζει τώρα. Ωραία. Character unlock Big Mo. Ξεκλείδωσα χαρακτήρα γιατί έκανα 3 missions. Τι έκανα εδώ πέρα. Καινούριο high score 26.116. Δεν τελείωσα το παιχνίδι προφανώς. Crit Shot 171 και Special Kills 36. Και τώρα που γυρνάω στην αρχική οθόνη, ξεκλείδωσα τον επόμενο χαρακτήρα. Τον Big Mo. Ο οποίος Big Mo προφανώς κάνει διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Για να ξεκλειδώσω το hard πρέπει να κερδίσω τέτοιο bait. Create a decoy that attracts attention και arcane grenade. Throw a grenade to hit several enemies. Άμα τον διαλέξω για να παίξω τώρα αυτό να είναι, έχει καινούρια ιστορία που ξεκινάει από την αρχή αυτός. Κάθε χαρακτήρας έχει τη δικιά του ιστορία. Skip το cinematic, δεν θα κάνουμε και spoiler. Έτσι,
healing creatures giving you special powers with mana, use more special powers. Ωραία. Έτσι. Πάμε εδώ πέρα να παίξουμε με αυτόν εδώ πέρα το χαρακτήρα τώρα. Κάθε χαρακτήρας έχει 6 levels από ό,τι φαίνεται. Και ξεκινάμε με εύκολα. Να δούμε λιγάκι αυτόν εδώ πέρα το χαρακτήρα. Οπότε καταλαβαίνεις ουσιαστικά το παιχνίδι. Α, αυτός είναι λίγο μάγος, έτσι. Αμάν. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί πολύ ώρα αυτό. Είναι διαφορετικός αυτός. Δηλαδή έχω, ναι. Ό,τι είχα κερδίσει με τον άλλον πριν, το έχω ουσιαστικά. Να συνεχίσεις αυτό το χαρακτήρα και γενικότερα ό,τι κερδίζεις, έτσι, τώρα δεν έχω άλλο εδώ πέρα, αυτό είναι γιατί σε αυτό το χαρακτήρα έχει μόνο τα συγκεκριμένα δεύτερες δυνάμεις, η βασική δύναμη είναι η ίδια. Σοπ, δεν έχει να ψωνίσω τίποτα, health, θα πάρω ένα κλειδί γιατί δεν έχω κανένα, ναι. Δεν χρειάζεται να δω τον Guardian που βρίσκεται. Πάμε στο combat, στο upgrade, δεν έχω mana. Γεια σου ρε mana, δώσ' μου λίγο mana. Καθάρισα. Μου άρεσε πιο πολύ ο άλλος χαρακτήρας, αλλά και αυτός είναι πιο δυνατός η ενέργειά του. Μπορεί να έχει συγκεκριμένο χρόνο χρήσης, αλλά ωραία. Ω, πήρα τέτοιο και πήρα και αυτό και πήρα και ενέργεια. Εξαιρετικά μπορώ να πω. Πάμε να ξεκλειδώσουμε γι' αυτό να είναι ένα upgrade. Passive skills ακόμα, έτσι. Reflective aura. Αυτά τα upgrades που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα ουσιαστικά δεν είναι μόνιμα. Το έκανα αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά μου. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ ή να κάνω το mystery. Α, το mystery shopping εδώ πέρα. Όχι, θα κερδίσω. Θα μου δώσει μόνο μάνα. Α, μου έδωσε και τέτοια όμως. Ενέργεια δεν χρειάζομαι. Πήρα πολύ το μάνα. Μήπως να πάω να κάνω ένα upgrade εδώ πέρα τώρα που έχω. Α, ναι, αυτά εδώ πέρα τα skills. Παρόλο που 180 θέλει και 590 εδώ πέρα, οπότε δεν μπορώ να τα κάνω upgrade. Λοιπόν, mystery, το κάνω. Πάμε να κάνω αυτό το combat εδώ πέρα για να φτάσω στον εχθρό! Τι κάνει η ενέργειά μου, αμπόμπα είναι! Η δεύτερη τέτοια ικανότητα που έχω. Δείχνει από μακριά όμως αυτός, ε. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός. Αλλά τον άλλον είχα να βαθμίσει περισσότερο που είχε. Όχι, όχι. Αυτός έχει. Αμάν. Τελείωσε η ενέργεια εδώ πέρα του Iron Man. Έλα. Πάρε ενέργεια, πάρε και το μάνα σου. Ξεκλειδώσαμε μια καρτούλα εδώ πέρα. Challenge, για να δούμε. Τους αρχίνους είναι generate a specified amount of mana. Ωραία. Πρέπει να βγάλω μπόλικο μάνα από τους εχθρούς τώρα για να. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, είναι με αυτόν. Τι είναι αοράτησα. Ρε φίλε, πώς θα βγάλω το μάνα. Μόνο με αυτό βγάζει το μάνα. Αυτός εδώ πέρα δεν θα κουπάει. Α, αυτός δεν περνάει απλά έτσι. Αφήνει και ένα διαφορετικό τέτοιο εκεί πέρα. Μάλιστα, διαφορετική ενέργειά του. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλω εγώ αυτό το μάνα από ό,τι φαίνεται με την καμία. Μόνο 15. Δεν μου έχουν τελειώσει τις special abilities, δεν θα καταφέρω να κάνω το special εδώ. Κάτσε μην πεθάνω κιόλας. Fail. Αυτό. Οκ, και έχει μείνει αυτή η κάρτα για να φτάσουμε στον τελικό εχθρό εδώ πέρα. Πέρα πιστόλι μαζί σας, γυάλισα. Μπερδεύονται οι άλλοι. Γιατί άφησα πίσω μου ένα. Τι έγινε, mission failed, έβγαλε. Μπερδεύονται οι άλλοι και πάνε και νομίζουν ότι έχω αφήσει εκεί πέρα ένα τέτοιο.
ένα δικό μου κομμάτι εκεί πέρα και με μπερδεύουν ότι είμαι αυτός. Με τελείωσαν οι μπόμπες βέβαια από ό,τι βλέπω. Με τελείωσαν όλα τα special abilities. Με τελείωσε και η ενέργεια! Δεν με βλέπω καλά. Με βλέπω να πεθαίνω λίγο πριν τελειώσει αυτή η πίστα. Πρέπει να παίξει 2-3 φορές την κάθε πίστα για να μπορέσεις στο μεσοδιάστημα να αναμώσεις τον χαρακτήρα σου. Α, τους καθάρισα ρε. Wow. Φέρε εδώ πέρα, τι βρήκαμε εδώ. Μάνα, μάνα. Πλάκα, πλάκα, πάω να κάνω ένα upgrade. Γιατί εδώ... έχω το upgrade να κάνω... αυτό. Και να πάω... έχω να ψωνίσω τώρα ενέργεια, δεν νομίζω ότι έχω αρκετά λεφτά. Health δεν έχω, Guardian Reveal δεν έχω. Οπότε φεύγω από εδώ. Πρέπει να προσέξω εδώ πέρα. Ω, αυτό είναι το... το special ability που ξεκλείδωσα. Θα βγει ο Guardian τώρα από εδώ πέρα. Για να δούμε τι είναι αυτό το Guardian. Face the Guardian. Ο Guardian είναι ένας τύπος που ρίχνει βόμπες. Θα τον πάμε σιγά σιγά. Τον καθάρισα, όχι. Ωραία, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο όμω. Ω, γέννησε η ενέργειά μου, κάτσε. Ωραία, τουλάχιστον βλέπει αλλού. Και αυτό το χρόνο το διαλύσω, ναι, τον κατάφερα και αυτό τον Guardian. Πήρα και την ενέργεια. Που έχει, έχει πουθενά εδώ πέρα κάτι να πάρω. Δεν πειράζει, έβγαλε για αυτή την πίστη. Λοιπόν, θα παίξω άλλο τώρα. Ήρθε πάλι ο κυριούλης εδώ πέρα με την κεφάλα και το ένα μάτι. One man strike force με φίλε μου, ναι. Let's move on. Είμαι ο Big Moon. Nano fiber coating. The next attack that hits you is negated. Cause an explosion at the shadow walk's point of origin. Ωραία. Εδώ θα κάνω αυτό. Καμικάζι. Θα σκάει στο τέλος ο... Kill six creatures, level 2 mission. Λοιπόν, πήρατε μια καλή γεύση από το Leap of Fate. Αξίζει να ασχοληθείτε μαζί του, εμένα μου αρέσει αρκετά. Απλά σε βάζει ξανά και ξανά και ξανά να παίξεις. Έχει πολύ δράση, πολύ γρήγορο, λίγο μαγεία, λίγο απ' όλα. Στο PC, ωραίο, ξεχωριστό και διασκεδαστικό παιχνιδάκι. Γεια σας!